Χαίρετε λοιπόν, σήμερα μαζί μας έχουμε την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο του κινήματος 21, τον κύριο Ζωή Μπέχλη. Καλησπέρα Ζωή, μου επιτρέψει το ελληνικό, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Συζήτητη. Ωραία. Ζωή, σε κάλεσα για να μας κάνεις ένα σχολιασμό σοβαρό για τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών, όχι γιατί τόσο μας αφορά το τι συμβαίνει στη Γαλλία, που θα φανεί το πόσο μας αφορά, αλλά κυρίως γιατί ίσως παιχτεί κάποιο ίδιο παιχνίδι και σε εμάς. Λέω τώρα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μου δώσεις 2 λεπτάκια να πω 2 σημαντικές ειδήσεις για να πάμε στο κυρίω μας θέμα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την είδηση ότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν μετά την ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα μετέβει και στο Πεκίνο όπου θα έχει συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping. Αυτά σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ορμπάν. Επίσης, να πούμε στον κόσμο ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες τις οποίες προσπάθησε να προχωρήσει ο ίδιος μεταξύ των Ουκρανών και της Ρωσίας δεν είχαν επιτυχία, αν και νομίζω, άποψή μου είναι αυτή, ότι αυτό ήταν ένα πρόσχημα για να συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο και στη συνέχεια τους Κινέζους. Δεν είναι χαζός ο Ούγγρος ο Πρόεδρος. Λοιπόν, να μεταφέρουμε μία από τις πρώτες αποφάσεις του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας που έχει σημασία να δει ο κόσμος ποιες είναι οι προθέσεις του, καθώς με το που βγήκε απελευθέρωσε πάνω από 40.000 κρατουμένους από τις φυλακές σύμφωνα με τους Times. Λοιπόν, ο ίδιος σε λιγότερο από 48 ώρες μετά την εγκατάσταση της Βρετανικής έκδοσης του Τρουντό στην ουσία από ό,τι βλέπουμε. Επαναλαμβάνεται ό,τι βλέπουμε στον Καναδά, το βλέπουμε και στη Βρετανία. Ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις σταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι θα αρχίσουν πάλι τα πάρε δώσε με τους μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τη χώρα τους. Δήλωσε ότι θα επιστρέψουν στον πλήρη έλεγχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την χώρα τους. Μίλησε για ψηφιακή ταυτότητα, μίλησε για ψηφιακό νόμισμα. Και στο τέλος μίλησε για τον φόρο άνθρακα. Δηλαδή, με το που πάτησε το πόδι του, δήλωσε πλήρη υποταγή τους παγκοσμιοποιητές. Τόσο απλό. Θα ήθελες να κάνεις εδώ ένα πρώτο σχόλιο? Θα κάνω ένα σχόλιο. Πρώτον, να πω ότι μετά την αλλαγή του καθεστώτος, γιατί αλλαγή καθεστώτος έχουμε στην Αγγλία, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει πολύ καλές σχέσεις με τους Άγγλους εν αντιθέσει με τις άσχημες σχέσεις που είχε με τον Σούνακ. Τα δύο λόμπι, το αγγλικό και το αμερικανικό, τα έχω αναλύσει αυτά, έτσι, αρχίζουν και προσεγγίζουν το ένα το άλλο, οπότε θα δούμε και μία αντίστοιχη μοιρασιά στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Τώρα, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας είναι του Εργατικού Κόμματος, έτσι δεν είναι? Το Εργατικό Κόμμα είναι παρακλάδι του London School of Economics. Να θυμίσω ποιοι Έλληνες πολιτικοί έχουν φοιτήσει ή που διδάσκουν εκεί, ποιοι διδάσκουν. Να θυμίσω ποιοι Έλληνες πολιτικοί έχουν στείλει τα παιδιά τους στο London School of Economics. Να θυμίσω ότι είναι το London School of Economics. Το London School of Economics είναι παρακλάδι της σχολής των Φαβιανιστών. Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή, η οποία ήθελε να καταλάβει σε μακρόχρονικό διάστημα την εξουσία, όχι μόνο στο Λονδίνο, σε όλη την Ευρώπη. Μέρος αυτής της σχολής ήταν διάφορες διασημότητες, έτσι, αλλά μέλος αυτής της σχολής ήταν και ποιος? Ο Τζορτζ Όρουελ. Ο Τζορτζ Όρουελ απεσχίστη και στράφει εναντίον αυτής της σχολής, διότι ήταν ένας καλός άνθρωπος και έγραψε το 1984 και τη Φάρμα των Ζώων. Το 1984 και η Φάρμα των Ζώων καταγγέλνουν τη σχολή, την Φαβιανική σχολή, το London School of Economics και την πολιτική του Εργατικού Κόμματος. Η πολιτική του Εργατικού Κόμματος οδηγεί εκεί. Άρα, Ζώη, με συγχωρείς, ο Τζορτζ Όρουελ δεν ήταν κάποιος μελλοντολόγος, απλά αποκάλυψε τα σχέδιά τους. Λοιπόν, η Fabian Society ιδρύθηκε από κάποιους διαταραγμένους το 1884 και πίστευε ότι η στρατηγική θα πρέπει να είναι η στρατηγική της καθυστέρησης, της παρέλκυσης και της αναβλητικότητος για να κερδίσει μια πολιτική μάχη. Αυτήν την στρατηγική είχε εφαρμόσει ο στρατηγός Φάβιος, ύπατος της Ρώμης, ενάντια στον Ανίβα,
καθυστερώντας τον και εξαντλώντας τον κατά αυτόν τον τρόπο και στο τέλος νικώντας τον χωρίς να δώσει μάχη. Λοιπόν, οι Φαβιανοί, όπως ονομάστηκαν, είχαν ως σύμβολο τη Χελώνα, η Χελώνα που νικάει το λαγό με υπομονή και με επιμονή. Θέλανε να εφαρμόσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τα Pride, να το πω έτσι, για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα με το YouTube, τους χαρούμενους, μετανάστευση, Παύλα Λάθρο, λοιπόν, την ανάμιξη, την αντικατάσταση, το χτύπημα στο τρίπτυχο, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Λοιπόν, και θεωρούσαν ότι για να το κάνουν αυτό, να το καταφέρουν, αρκετά είναι 100 χρόνια. Έτσι λοιπόν έχουμε 1884 και 100-1984. Το σύστημα προσπαθεί αυτό να το αποκρύψει και μάλιστα και μέσα από τα λογοτεχνήματά του και τις δημοσιογραφικές, εντός εισαγωγικών ο Θεός να τους κάνει αυτούς τους τύπους δημοσιογράφους αναφορές, και λέει ότι ο Τζορτζ Όρουελ λίγο πριν πεθάνει, λοιπόν, ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος πάει να πεθάνει και το ξέρει ότι πεθαίνει, είχε υπατική ανεπάρκεια, βαριά υπατική ανεπάρκεια, είναι ένα αντικείμενο το οποίο το έχω σπουδάσει εγώ την υπατική ανεπάρκεια. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση πλέον δεν έχει φραγμούς. Λέει την αλήθεια. Είπε την αλήθεια και τι λένε. Λένε ότι επειδή το έγραψε, λέει, το 1948, δεν ήξερε τι τίτλο να βάλει και έβαλε, λέει, έναν αναγραμματισμό του 48, το έκανε 84. Λοιπόν, τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Καλή τύχη στην Αγγλία και θα το εξηγήσω αυτό στη συνέχεια με αφορμή αυτά τα οποία θα πούμε για την Γαλλία. Έτσι. Και σταματάω εδώ. Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στη Γαλλία να αναφέρουμε ότι ο Ουκρανός κλόουν μετέβη στην Πολωνία, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μία λεγεώνα εθελοντών, πάλι εντός εισαγωγικών βάτετο, θα βαφτίσουν εθελοντές τους μισθοφόρους μόνιμους Πολωνούς, όπως κάνανε με τους Γάλλους εθελοντές, όπως κάνανε με τους Αμερικανούς εθελοντές και πάει λέγοντας. Αναπτύσσεται λοιπόν ένας μηχανισμός για την Πολωνία για να καταρρύπτουν αρχικά ρωσικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη τον ουκρανικό εναέριο χώρο, τα οποία θα πλησιάζουν, λέει, προς την Πολωνία. Τώρα το πλησιάζουν, τι ακριβώς εννοούν, δεν μπορώ να καταλάβω και πόσο θα πλησιάζουν, αλλά θα καταρρύπτουν ρωσικούς πυράβλους μέσα στην Ουκρανία. Η συμφωνία επίσης ασφαλείας, η οποία υπεγράφει, προβλέπει τη συγκρότηση λεγεώνας εθελοντών στην Πολωνία με πιθανή συμμετοχή και άλλων χωρών, οι οποίοι θα μεταβούν μέσα στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους. Άρα, επί της ουσίας και χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, η Πολωνία μπαίνει, εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εδώ δεν νομίζω να χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι. Ιστορικά μόνο να πω ότι η Πόλο-Λιθουανική Συνομοσπονδία, μια συνομοσπονδία καθολικών κρατών, Ρώσων δηλαδή, Σλάβων, οι οποίοι ασπάστηκαν τον καθολικισμό δια της βίας, από το 1600 και εντεύθεν σκοτώνεται στην κυριολεξία με τους Ρώσους για την περιοχή της Ουκρανίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια επανάληψη της ιστορίας, την οποία δεν μας τη μαθαίνουν φυσικά, ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Αλλιώς θα έχουμε καταλάβει και το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ωραία, Ζωή, πάμε και στα αποτελέσματα της Γαλλίας, καθώς εκεί το είχαμε σχολιάσει βέβαια χθες, αλλά το είδαμε και στην πράξη. Άλλον ψηφίζει ο γαλλικός λαός, για πρώτο, που βγήκε πρώτη σε ψήφους, η Μαρίν Λεπέν, 10 εκατομμύρια κοντά, δηλαδή σχεδόν 4 εκατομμύρια πάνω από τους άλλους, και από εκεί που βγήκε πρώτη, ξαφνικά βρίσκεται τρίτη με το εκλογικό του σύστημα, και όχι μόνο αυτό, ενώ ο γαλλικός λαός έχει πετάξει από την εξουσία των Μακρόν, ξαφνικά το ξαναβλέπουμε να είναι πάνω. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα? Κοίταξε. Καταρχάς να πούμε ότι η δημοκρατία είναι η απόλυτη και η διαστροφή της είναι η σχετικότητα της δημοκρατίας. Και στις δύο περιπτώσεις η Γαλλία θα χάσει. Όταν λέμε η Γαλλία θα χάσει, η Γαλλία θα χάσει. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι στη Γαλλία πλέον ψηφίζουν αυτοί οι οποίοι δεν είναι Γάλλοι, είναι αυτοί που είναι δεύτερης γενιάς, λοιπόν. Και το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι οι ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες στον τελευταίο αιώνα είχαν, ειδικά μετά το 1945, είχαν σαν στόχο να αποσυνδέσουν τον πολίτη
αλλά και το μέρος ενός έθνους, τον άνθρωπο που ανήκει σε ένα έθνος, από το έθνος του. Γίνανε όλοι πιστοί στην ιδεολογία και εχθροί του έθνους. Η κυρία Λεπέν έχει κάνει το ίδιο, ακολούθησε την ίδια τακτική, την οποία ακολουθούν και εδώ αυτοί οι οποίοι θέλουν τον διχασμό της χώρας. Ομιλούσε περί ενός συνασπισμού της δεξιάς. Και όπως καταλαβαίνουμε, όταν μιλάς για ένα συνασπισμό της δεξιάς και όχι για μια εθνική συμμαχία, ασχέτως αν το έλεγες αυτό, αυτός ο οποίος είναι αριστερός, αλλά νιώθει Γάλλος και είναι Γάλλος, αυτομάτως ενεργοποιεί τα ιδεολογικά αντανακλαστικά και στρέφεται εναντίον του εν λόγω συνασπισμού. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι υπήρξε μια συμμαχία των αλλόφιλων στη Γαλλία με αυτούς οι οποίοι ήταν αντίθετοι στην δεξιά όπως την αντιλαμβάνονται, λοιπόν, και αυτοί αποτέλεσαν με τη βοήθεια των αλλόφιλων την πλειοψηφία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό μια ξένη κατοχή. Αυτοί οι οποίοι υπό το πρόσχημα του αριστερισμού βρίσκονται μαζί με τους αλλόφιλους, είναι συνεργάτες του κατακτητή. Η κατοχή αυτή δεν γίνεται με επίσημα στρατεύματα κατοχής, γίνεται πρώτα απ' όλα ιδεολογικά, γίνεται με την χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Ο πρώτος εχθρός είναι οι δημοσιογράφοι, λοιπόν, για κάθε καλό Έλληνα και κάθε καλό Γάλλο. Και σας ενημερώνω ότι αυτό το οποίο είπε η Λεπέν, να πω ότι σαν κίνημα 21 αυτά τα είχαμε προβλέψει, τα είχαμε πει. Η κυρία Λεπέν, λοιπόν, είπε το εξής φοβερό, ότι αυτό είναι ένα προάκουσμα της νίκης μας. Θα νικήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Να ενημερώσουμε λοιπόν την κυρία Λεπέν ότι, ότι οι Γαλλίδες... Να γελάσω εδώ. Οι Γαλλίδες, οι οποίες παρακολουθούν την τηλεόραση, την μόδα, είναι open mind, δεν κάνουν παιδιά, διότι είναι χειραφετημένες, εργάζονται, κάνουν τις δικηγόρους, κάνουν τις καθηγήτριες, κάνουν τις πολιτικούς ενίοτε. Και επίσης χαλάει και το σώμα το να κάνουν παιδιά. Οι γνήσιοι Γάλλοι, βλέποντας αυτό το πράγμα, επιδίδονται σε μια διαδικασία η οποία θυμίζει περισσότερο τη σχολή της την Βαϊμάρη, έτσι, την Γερμανία, την περίοδο της Βαϊμάρης. Και αυτές οι οποίες κάνουν παιδιά είναι όλοι όσοι έχουν έρθει από τον τρίτο κόσμο και υποδίονται τον Γάλλο. Για ποιο μέλλον μιλάει όταν ο Μακρόν μαζί με την άκρα αριστερά, το δεκανίκι του δηλαδή, το δεκανίκι των παγκοσμιοποιητών, ξαφνικά ξαναβγήκε στην εκκλησία και θα τους βάλει στον πόλεμο με τη Ρωσία. Για ποιο μέλλον μιλάει. Το μέλλον είναι μια Γαλλία η οποία θα κατέχεται από Ασιάτες και Αφρικανούς. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, Ζωή, ναι, να μου επιτρέπεις. Αυτό που συνέβη στη Γαλλία, υπάρχει περίπτωση να το δούμε κι αλλού? Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανέκαθεν στη Γαλλία, οι Γάλλοι, οι γηγενείς Γάλλοι, αποφάσισαν ότι θέλουν να αλλάξουν πολιτικό πρόσωπο στην εξουσία. Όπως όλα δείχνουν, είναι αυτοί οι οποίοι υποστήριξαν την υποψηφιότητα της Μαρίν Λεπέν. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι τελικά δεν μπόρεσαν να το πετύχουν αυτό. Δεν μπόρεσαν. Όλων αυτών που μας εξήγησες. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε και αλλού αυτό? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το μοντέλο της Γαλλίας, οι γνωστοί παπαγάλοι και καραγκιόζηδες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, προσπαθούν να το αντιγράψουν, σκεπτόμενοι αποκλειστικά και μόνο δόξες, πλούτη και τιμές. Δηλαδή, στη Γαλλία υπήρχε ένα κόμμα, το Εθνικό Μέτωπο, το οποίο η κυρία Λεπέν δεν είναι αθώα περιστερά για ό,τι έχει συμβεί. Το Εθνικό Μέτωπο, λοιπόν, το οποίο το είχε ο Λεπέν, λοιπόν, ο Ζαν Λεπέν, όταν το πήρε στα χέρια της η Μαρίν Λεπέν, άρχισε να το νοθεύει. Στο κόμμα, λοιπόν, της κυρίας Λεπέν, το οποίο ενωθεύει, υπάρχουν αλλοεθνείς, αλλόφιλοι, έτσι, δεν είναι κακό να είσαι άλλης φυλής, διαφορετικής από αυτή των Γάλλων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οπαδοί του συμφώνου συμβίωσης αρχικώς και στη συνέχεια του γάμου, και όλο αυτό εμφανίζεται ως ένα εθνικό κόμμα. Έχουμε δηλαδή τον νέο πατριωτισμό. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία και στο οποίο δεν δίνει κανένας αξία είναι τι? Είναι η πληθυσμιακή ανατροπή, είναι οι αριθμοί. Όταν έρθει η ώρα και η στιγμή αντίστοιχη με αυτή της Γαλλίας, λοιπόν, στην Ελλάδα θα υπάρχει μια πλειοψηφία αλλοεθνών, η οποία θα έχει ελληνικά χαρτιά βεβαίως και θα είναι Έλληνες, επειδή εδώ γεννήθηκαν,
θα είναι η Ισοκράτη, να το πούμε έτσι, το Ισοκράτη εντός εισαγωγικών, διότι ο Ισοκράτης είναι εντελώς αντίθετος με αυτά τα οποία λένε. Να τονίσουμε ότι όλη αυτή τη διαδικασία την είχε ξεκινήσει ο κύριος Σαμαράς, για τον οποίο κάποιοι σπάσαν τα χέρια τους χειροκροτώντας τον στο Πολεμικό Μουσείο, γιατί είναι πατριώτης και αυτός. Τα ίδια συνέβαιναν και επί Καραμανλή και τα λοιπά. Όλοι αυτοί είναι ο νέος πατριωτισμός. Στο μέλλον λοιπόν, σε μια χώρα στην οποία παιδιά δεν γεννιούνται από τους Έλληνες, θα έχουμε μια χώρα η οποία θα έχει καταληφθεί από τους απογόνους λαών που έχουν έρθει από αλλού. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία. Θα δώσω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Φανταστείτε να έρχονται 1 εκατομμύριο Ασιάτες. Δεν λέω Πέρσες, διότι οι Πέρσες είναι περισσότερο Καυκάσια από εμάς, αν τους δείτε. Οι Πέρσες, αν δείτε τους Πέρσες, πλέον αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς είναι ότι η μυθολογία μας είναι ιστορία. Είναι απόγονοι του Περσέα. Θα μιλήσω όμως για Ασιάτες. Φανταστείτε λοιπόν 1 εκατομμύριο Ασιάτες να προσεγγίζουν στις Θερμοπύλες. Λοιπόν, και απέναντι να είναι 300 Σπαρτιάτες, 700 Θεσποιείς για να μην τους ξεχνάμε, και μερικοί ακόμα Έλληνες, και ξαφνικά να μπαίνει στη μέση μια ΜΚΟ, ας πούμε, λοιπόν, της σχολής της Φραγκφούρτης, και να λέει: παιδιά, δεν χρειάζεται να σκοτωθούμε. Ο πόλεμος είναι κακό πράγμα. Να είμαστε δημοκράτες. Να ψηφίσουμε. Και να λέει ο Λεωνίδας: ναι, να ψηφίσουμε. Και να ψηφίζουν οι 1000 Έλληνες με το 1 εκατομμύριο Πέρσες. Ποιος θα κερδίσει? Οι Ασιάτες. Και θα τους λέγανε περάστε, επειδή αυτό το αποφάσισε η δημοκρατία. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, Ζωή. Ναι. Είναι δημοκρατία αυτό που βλέπουμε τώρα στη Γαλλία, δηλαδή να αποφασίζει ο λαός ότι δεν θέλουν τον Μακρόν στην εξουσία και να τον ξαναβλέπουν μπροστά τους? Αυτή είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι χυλός. Η δημοκρατία έχει ταυτότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες είμαστε δημοκράτες, περάστε όλοι. Έτσι. Η δημοκρατία είναι ένα σύμφωνο. Έτσι, είναι ένα συμβόλαιο το οποίο γίνεται μεταξύ κάποιων ανθρώπων. Αυτό το συμβόλαιο πρέπει να είναι κλειστό. Δηλαδή, εγώ μαζί με τους συνήκους της πολυκατοικίας μου, έτσι, αποφασίζουμε να κάνουμε αυτό, να ψηφίσουμε μεταξύ μας. Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κάποιοι από τους συνήκους έχουν φέρει να φιλοξενήσουν, επειδή έτσι γουστάρουν, κάποιους φίλους τους. Αυτούς τους φίλους δεν τους βάλουμε να ψηφίσουν για το τι θα γίνει σε μια πολυκατοικία η οποία μας ανήκει. Ένα συμβόλαιο δεν είναι ανοιχτό προς όλους. Έτσι. Ένα συμβόλαιο αφορά ένα περιουσιακό στοιχείο. Το έθνος, η παράδοση, η πατρίδα, η θρησκεία, η γη μας είναι το περιουσιακό μας στοιχείο. Το πόσο δίκιο έχω θα το καταλάβετε αν δείτε ότι στο συμβόλαιο κατοχής της περιουσίας τους οι πλούσιοι, αλλά και τα κολλητήρια τους, οι δημοσιογράφοι, δεν βάζουν όλους τους άλλους Έλληνες και όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν έρχονται να πούνε οι μεγαλοεργολάβοι, παιδιά, okay, ή ο κύριος Μυτιλινέος με το ενέργεια, ας πούμε. Δεν έρχεται να πει ότι ελάτε όλοι να σας κάνω σύνικους επειδή είμαι δημοκράτης. Μέσα όμως στην εταιρεία του υπάρχει μία ιεραρχία, υπάρχει ένα συμβούλιο στο οποίο ψηφίζουν και αυτό είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία, η δικιά μας λοιπόν, είναι μια δημοκρατία που πρέπει να είναι εθνική, να έχει ταυτότητα. Στη Γαλλία αυτή η ταυτότητα χάθηκε. Χάθηκε με διάφορες προφάσεις, λοιπόν, και χάθηκε και εκ προθέσεως. Η διαδικασία αυτή την οποία βιώνει η Γαλλία, τα αποτελέσματα της οποίας βιώνει η Γαλλία, είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Να πούμε ότι οι φιλόσοφοι, οι οποίοι και οι ιστορικοί και οι αναλυτές και οι μελετητές, οι οποίοι υπήρχαν στη Γερμανία κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και μετά την Βαϊμάρη, λοιπόν, αναφερόντουσαν σε αυτό το οποίο μελλοντικά θα συμβεί στη Γαλλία. Δηλαδή, μας λέει ότι σε λίγο οι Γάλλοι θα είναι ένα είδος προς εξαφάνιση και θα σπανίζουν. Αυτός είναι ο στόχος να συμβεί και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Ο στόχος είναι η Ευρώπη. Αυτό βέβαια δεν θέλω. Μου επιτρέψει μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να δούμε αυτούς οι οποίοι φαινομενικά συγκρούονται πολιτικά αυτή τη στιγμή και ο ένας θάβει τον άλλον. Υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσουν για να κρατηθούν στην εξουσία κάποιοι να συμπράξουν με αυτούς? Το κύριο εργαλείο τους είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε τι έγινε σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές είχαμε υπερπροβολή και υπεραπόκρυψη. Είχαμε στήσιμο κομμάτων από ολιγάρχες, έτσι, τα οποία τα προωθήσανε και στείλαν και ένα μήνυμα ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Και όλο αυτό έγινε με τη βοήθεια
των δημοσιογράφων, που τι έκπληξη, παιδιά, οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί που βλέπετε στα πρωινάδικα κτλ., ο κύριος Χατζής, ο κύριος που αγόρασε το σπίτι στην Πίνο κτλ., δεν πρόκειται να πεινάσουν. Και όχι μόνο απλά δεν πρόκειται να πεινάσουν, αλλά θα έχουν το χαδιάρι τους. Θα έχουν τη βίλα τους, θα έχουν τον πλούτο τους. Εν αντιθέσει με εσάς, που τους ακολουθείτε σε κάθε τους βήμα. Απλά θα πω, θα κάνω μια πρόβλεψη για το μέλλον και θα πω ότι η δημοκρατία θα ανακτήσει την εθνική της ταυτότητα με πολύ κόπο. Η δημοκρατία θα ανακτήσει την εθνική της ταυτότητα με πολύ μεγάλο κόπο, που θα είναι αντίστοιχο των αγώνων που έχουν κάνει τα διάφορα έθνη και οι λαοί για να επιβιώσουν στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν αίμα, δάκρυα και υδρότα. Αίμα, δάκρυα και υδρότα. Λοιπόν, το λέμε ποιητικά αυτό, έτσι. Μην κολλήσουμε στο αίμα και τα λοιπά, στο δάκρυα και υδρότα. Ποιητικά το λέμε. Ας μείνουν όλοι στο δάκρυα και στον υδρότα. Να πω κάτι, Μαρία, φίλε Μαρία, το εξής, ότι ίσως θα είχε νόημα να κάνουμε και μία μίνι πρόβλεψη για τον Τραμπ. Εάν το θέλεις. Εγώ την έχω κάνει ήδη από τα κανάλια μας. Θες να κάνουμε ένα άλλο βίντεο πάνω σε αυτό. Να κάνουμε ένα άλλο βίντεο πάνω σε αυτό. Ωραία. 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 Λοιπόν, σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ. Η ανάλυση σου ήταν σαφώς σαφέστατη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.